Αριστοτρίτη, 3 Μαΐου 2022. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει το χρυσό σκούφο στο κανάλι. Γιατί? Μπορεί δεν είδες τα σχόλια κάτω από το vlog που κάναμε το Πασχαλινό για τα φαγητά σου. Με τις μαγειρευτικές σου ικανότητες και μου ζητούν να κάνουμε βίντεο μαγειρευτικά με σένα. Αχα. Θα πιάσω το σκύλο μου, θα πιάσω την κάμερα μου και θα έρθω να μαγειρεύεις και να τρώω και να σε βγάζω βίντεο. Εντάξει. Να το πιάσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, είναι η πολύ καλή μου φίλη, η κουμπάρα μου και συνεργάτης εδώ στο κανάλι μας. Κάθε Τρίτη κάνουμε βίντεο με θέματα ψυχοεκπαίδευσης. Έχω πάρα πολλά αιτήματα για βίντεο με την Αριστονίκη. Ένα βίντεο που κάναμε πριν 2-3 εβδομάδες που είχε τίτλο «Κόρες που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μητέρες τους», έκανε πολύ αίσθηση εκείνο το βίντεο. Έχει προβληματίσει και έχει δώσει φωνή σε πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει κάτι τέτοιο. Και μας έχει ζητηθεί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, Αριστονίκη μου, σήμερα. Παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από τους πατέρες τους ή από τους πατεράδες τους. Δηλαδή, τι ψυχοχικές και συναισθηματικές συνέπειες μπορεί να έχει σε ένα παιδί η απουσία του πατέρα από τη ζωή του, είτε η ολοκληρωτική απουσία, είτε η συναισθηματική απουσία. Σ' ακούμε. Λοιπόν, έχουμε πει και σε άλλα βίντεο ότι ο πατέρας απουσίαζε από τη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Όμως την τελευταία 20 ετία, θα μπορούσα να πω, έχουν γίνει αρκετές έρευνες και έχει στραφεί προσοχή της έρευνας και στη σημασία του πατέρα στο μεγάλωμα των παιδιών. Ως απόϊχος των ψυχοδυναμικών θεωριών ανάπτυξης των παιδιών, όπου και μπορούμε να πούμε βασίστηκαν και οι νόμοι στο ελληνικό δίκαιο πάνω σε αυτούς, στις δεκαετίες του 50 περίπου, δινόταν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο μεγάλωμα των παιδιών και τη συμβολή της μητέρας σε αυτό. Ενώ θεωρείται ότι ο πατέρας δεν ήταν και ιδιαίτερα, ας το πούμε, διαδεδομένη και η παρουσία του, αλλά και η προσοχή του στην ανατροφή των παιδιών. Και ο ρόλος του έπαιζε. Και ο ρόλος του, μιλούμε για τότε που μιλούσα για το ρόλο του άντρα κουβαλητή, με όλες αυτές τις θεωρήσεις που έλεγαν ότι ο άντρας είναι για να φέρνει τα χρήματα στην οικογένεια, και η μητέρα είναι για την ανατρέφει και να είναι τα του σπιτιού. Λοιπόν, ωστόσο, η έρευνα ευτυχώς και η επιστήμη προχωρούν και μας έχουν διαφωτίσει, ρίχνοντας άπλετο φως σε αυτήν ακριβώς τη σχέση και έχει διαφανεί ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός με τη μητέρα. Έχουμε μάλιστα έρευνες που δείχνουν ότι το παιδί μπορεί να αναγνωρίζει από τη μήτρα ακόμη και τη φωνή του πατέρα, πιο απομακρυσμένη φυσικά, αλλά υπάρχει αυτή η έρευνα και οι έρευνες που την πιστοποιούν και την καθιστούν αξιόλογη έρευνα με εγκυρότητα και αξιοπιστία, που δείχνει ότι το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και τον πατέρα του, αλλά και που είναι πολύ σημαντική η παρουσία του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών. Αυτά λοιπόν που λένε οι έρευνες εν τη συνόψη, γιατί θα αναφερθούμε σε άλλο θέμα. Απλά το κάνω σε εισαγωγή για να μην εύλογα αναρωτηθούν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, μα αφού δεν είναι σημαντικός ο πατέρας, γιατί κάνουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχει διαφανεί ότι ο πατέρας βοηθάει πάρα πολύ στην κοινωνικότητα του παιδιού. Δηλαδή η κοινωνική νοημοσύνη, αλλά και η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η κοινωνική του αυτοεκτίμηση στηρίζεται πάρα πολύ στις σχέσεις του με τον πατέρα. Επίσης η σταθερότητα του χαρακτήρα του και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την αυτογνωσιακά, αλλά και αυτοαντιληπτικά τον εαυτό του και εκτιμά τον εαυτό του μέσα από αυτό.
Δηλαδή, η συμβολή του πατέρα είναι πιο πολύ στον δημόσιο, στη δημόσια εικόνα του εαυτού, παρά στον ιδιωτικό, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν συμβάλλει και σε αυτόν μαζί με, μαζί με τη μητέρα. Μεγαλώνοντας έναν παιδί, λαμβάνουμε υπόψη το διαπαιδαγωγικό, να στο πούμε, μοντέλο που ακολουθήθηκε από γενναίες σε γενναίαν από της μητέρας την οικογένεια, αλλά και του πατέρα την οικογένεια. Και αν αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν διαφορετικό μοντέλο διαπαιδαγώγησης, τότε εκεί προκύπτουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι διαφορετικά. Δηλαδή, αν ο ένας ήταν υπερπροστατευμένος και ο άλλος ήταν πιο αυταρχικό αμεγαλωμένο ή πιο αδιάφορος ή πιο αφιθυμικά μεγαλωμένος, θα προκύψουν ζητούμενα στον τρόπο που θα επιλέξουν και οι δύο να μεγαλώσουν το παιδί. Και εκεί λέμε ότι χρειάζεται και οι δύο να πάνε σε συμβουλευτική, έτσι, και ζεύγους αλλά και γονέων, και να δουν για ποιο λόγο προκύπτουν αυτές οι αλλαγές και ποιος είναι, αν θέλεις, ένας ιδανικός, στα εισαγωγικά, τρόπος για να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια το παιδί του, φορώντας το κουστούμι που τους ταιριάζει. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο που δεν του ταιριάζει, που δεν είναι, που δεν το έχει, να έχει, ας πούμε, το ρόλο, έναν οποιοδήποτε ρόλο, και να του πούμε πρέπει να είσαι έτσι. Οπότε παίρνει ο καθένας το ρόλο που μπορεί να φέρει εις πέρας. Άρα είναι πολύ σημαντική και η συμβολή των δύο για το μεγάλωμα του παιδιού, και εδώ προκύπτει και η απουσία του πατέρα από το μεγάλωμα του παιδιού. Πάρα πολλά παιδιά, και γίνεται μάλλον μια διαχρονική έρευνα στο Ισραήλ, γιατί διάφοροι ακαδημαϊκοί που συνεργάζομαι μας είχαν αναφέρει σε συνέδρια ότι υπάρχει ένα παράδοξο φαινόμενο στο Ισραήλ. Πάρα πολλοί πατεράδες εγκαταλείπουν την οικογένεια. Ένα περίπου 60% και πάνω των πατεράδων εγκαταλείπουν την οικογένεια. Οπότε αυτό το φαινόμενο το παρατήρησαν διάφοροι συνάδελφοι και θέλησαν να το δουν γιατί συμβαίνει, ποιοι είναι οι λόγοι που συμβαίνει, καθώς και τι ελλείμματα και τι προβλήματα προκύπτουν στο μεγάλωμα των παιδιών μέσα από αυτήν τη συνθήκη που συμβαίνει στη συγκεκριμένη χώρα. Και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε, φαίνεται ότι τα παιδιά σαν να έχουν μια ντροπή, σαν να φέρουν μια ντροπή, ένα στίγμα, ότι είναι διαφορετικά, ότι κάτι τους λείπει, ότι τους λείπει κάτι από το μεγάλωμά τους, αλλά και μια έλλειψη κοινωνικής αυτοεκτίμησης, δηλαδή του να δείξουν αυτόν που είναι προς τα έξω και να αποδεχτούν αυτόν που είναι, αλλά και να επικοινωνήσουν αυτόν που είναι με τα υπόλοιπα συνομήλικα παιδιά. Επίσης και το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης είναι ένα επίσης φαινόμενο το οποίο έχει προκύψει από την κακή ενημέρωση αλλά και την ελλιπή ενημέρωση των αρχών γύρω από την εξέλιξη της επιστήμης της ψυχολογίας, γύρω από τη συμβολή του πατέρα στο μεγάλωμα των παιδιών. Καθότι βλέπουμε ότι οι περισσότερες, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις γονικής αποξένωσης προκύπτουν υπό τέτοιες συνθήκες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και το αντίστροφο. Ναι, συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο ο πατέρας να αποξενώσει τα παιδιά από τη μητέρα, παρά η μητέρα να αποξενώσει τα παιδιά από τον πατέρα. Είναι πιο συνηθισμένο η μητέρα να αποξενώνει τα παιδιά από τον πατέρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε η συμβολή του πατέρα είναι πάρα πολύ και εξίσου σημαντική με της μητέρας. Και πάμε τώρα στο φαινόμενο αυτό του αν τα παιδιά δεν αγαπηθούν ή δεν γίνουν, ας το πούμε, αποδεκτά από τον πατέρα αυτή τη φορά. Ο πατέρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος, μεγαλώνοντας τα παιδιά και δείχνοντας ότι δεν είσαι σημαντικός για μένα ή δεν σε αναγνωρίζω, είτε για το φίλο σου, γιατί πολλές φορές προκύπτει ότι ο πατέρας μπορεί να ήθελε ένα αγόρι ή γενικότερα να υπάρχει μια
μια διαφοροποίηση στον τρόπο που μεγαλώνει το αγόρι από το κορίτσι. Γιατί αυτό στηρίζεται στο μεγάλωμα του ιδίου. Έχουμε δει μάλιστα ότι συνήθως και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην κυπριακή κοινωνία παλαιότερα, αλλά όχι σπάνια να γίνεται και σήμερα αυτό το φαινόμενο, μεγάλωναν αλλιώς τα αγόρια και αλλιώς τα κορίτσια. Ναι. Δηλαδή θεωρούσαν, είναι αυτή έτσι η κατάσταση την αποκρισταλώνει κοινωνικά πάρα πολύ εύλογα και πολύ έτσι, με πάρα πολύ εύστοχα ο Ξενόπουλος στα μυθιστορήματα του. Έχει μάλιστα έναν πολύ ωραίο μυθιστόρημα που λέγεται «Ο γιος μου και η κόρη μου». Το οποίο ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Ναι, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος ακριβώς δείχνει αυτόν τον διαφορετικό τρόπο μεγαλώματος. Πώς ότι το αγόρι είναι ο συνεχιστής του ονόματος της οικογένειας, είναι ο άρχοντας, είναι ο πρίγκιπας και το κορίτσι είναι η υπηρέτρια, η οποία πρέπει να βρούμε να την παντρέψουμε γρήγορα-γρήγορα για να μην την έχουμε μπελά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν, ο τρόπος μεγαλώματος που δυστυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα σε κάποια σπίτια, του αγόρι δεν θα κάνει δουλειά στο σπίτι, δεν θα στρώσει το κρεβάτι του, δεν απαιτεί κανείς να βοηθήσει οτιδήποτε, να συμβάλλει, ενώ το κορίτσι πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Το αγόρι θα βγει πιο συχνά έξω, επιτρέπεται να κάνει σχέσεις πιο νωρίς, επιτρέπεται να πηγαίνει έξω εξόδους σε κλαμπς και διάφορα τέτοια, ενώ το κορίτσι δεν πρέπει να πηγαίνει. Χαιρόμαστε όταν το αγόρι κάνει σχέσεις, ενώ δεν χαιρόμαστε αντίστοιχα όταν το κορίτσι κάνει σχέσεις, κτλ. Κτλ. Αυτό φαίνεται ότι δείχνει πάρα πολλά στον τρόπο που μεγάλωσε ο πατέρας, η μητέρα. Και σίγουρα μεταλαμπαδεύεται και ως αντίληψη και στο παιδί, είτε στο κορίτσι, είτε στο αγόρι. Του δείχνει δηλαδή ένα δρόμο, ότι κοίταξε να δεις, εσύ είσαι αποδεκτή από τον πατέρα, εσύ δεν είσαι αποδεκτή από τον πατέρα, είτε γιατί έτυχε να είσαι κορίτσι, είτε γιατί δεν αναγνωρίζεις εσένα αυτό που οραματίστηκε το φαντασιωτικό παιδί ενδεχομένως που ήθελε. Επίσης, ένας τέτοιος τρόπος μεγαλώματος συμβάλλει και στην αδιαφορία του πατέρα. Δηλαδή, ένας πατέρας μεγαλώσει έτσι, όπως λέω, με έναν πιο φαλοκρατικό τρόπο, θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμβάλλει στο σπίτι, δεν πρέπει να παίρνει αγκαλιά τα παιδιά του, δεν πρέπει να παίζει με τα παιδιά του, δεν πρέπει να ταΐζει τα παιδιά του, δεν πρέπει να ξενυχτά γιατί είναι άρρωστα τα παιδιά του, δεν πρέπει να περνάει χρόνο με τα παιδιά του. Ο δικός του ρόλος είναι να φέρνει χρήματα στο σπίτι και από εκεί και πέρα να κάνει τα ωραία του και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνει η μητέρα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τρόπος μεγαλώματος συμβάλλει και στην ψυχολογία του παιδιού. Πέραν από την εικόνα που του δείχνει για το τι πρέπει, πώς είναι ένας άντρας, γιατί μέσα από τη σχέση μας με τους γονείς μας μαθαίνουμε και τους ρόλους του φίλου μας, αλλά και του άλλου φίλου πολλές φορές, πέρα από τη ζημιά δηλαδή που θα του γίνει του παιδιού πάνω σε αυτόν τον τομέα, γίνεται ζημιά και σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί δεν νιώθει αποδεκτόν από τον πατέρα. Νιώθει ότι ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά βρίσκεται στο σπίτι μαζί του, συγκατοικού και δεν έχει ουσιαστική σχέση μαζί του. Δεν έχει ξέρεις πόσα παιδιά έχουν μεγαλώσει έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι στην οικογένεια που μεγάλωσα εγώ, ο πατέρας μου έπαιζε εξίσου ισχυρό ρόλο με τη μητέρα μου στη διαπαιδαγώγησή μας. Στην οικογένεια τη δικιά σου που έχεις τώρα εσύ ως μητέρα και εσύ και ως σύζυγός σου, παίζεται εξίσου ενεργό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Άρα έχουμε δύο παραδείγματα, δεν θα πω για τη δική μου οικογένεια, γιατί είναι μονογονεϊκή η οικογένεια με τα παιδιά μου. Έχουμε δύο παραδείγματα της δικής σου οικογένειας τώρα και της οικογένειας στην οποία μεγάλωσα εγώ, στην οποία τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα, με τον τρόπο τους ο καθένας, τον καλό ή τον κακό, τον υγιή ή τον μη υγιή, είναι αναμειγμένοι στο μεγάλωμα των παιδιών. Αυτός όμως δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι η νόρμα. Οι περισσότερες γυναίκες, οι περισσότεροι άνδρες στην ηλικία μας,
αφηγούνται ιστορίες που έχουν μεγαλώσει με πατεράδες οι οποίοι είναι εκεί σωματικά, αλλά δεν είναι εκεί συναισθηματικά ή δεν είναι καθόλου. Για παράδειγμα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο προχθές για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια τα ενήλικα παιδιά και την ανελευθερία και μου γράψε μια κοπέλα τι είναι στο... το βίωμα της που έχει τώρα, είναι στα late 30s, είναι λίγο πριν τα 40. Λόγω οικονομικής κρίσης για λίγο καιρό αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στον πατρικό της και μου γράφει η μητέρα μου, μου κάνει παρατήρηση για το ένα, μου κάνει παρατήρηση για το άλλο, μου λέει για τον τίσιμο μου, μου λέει για το ένα, μου λέει για το άλλο. Η μητέρα μου μου λέει πώς θα ντυθείς έτσι μπροστά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας μου δεν κάνει τίποτα, λέει. Το μόνο που κάνει ο πατέρας, μάμα του πει κάτι η μάνα μου για μένα και είμαι μπροστά, είναι να σηκώσει το φρύδι του. Κάνει μόνο αυτό. Ή μια φορά να πει, α, είσαι ωραία ντυμένη, άμα του πει η μάνα μου δεν είναι ωραία ντυμένη, η κόρη μας, α, είσαι ωραία ντυμένη. Δηλαδή, μου έγραψε ένα κατεβατό για το τι της λέει η μάνα της και πώς, με ποιο τρόπο επεμβαίνει ουσιαστικά στη ζωή της η μάνα της και στις αποφάσεις της. Ο πατέρας όμως είναι εκεί σαν ένα στοιχείο τρόπον την άδεια κοσμητικό που απλώς λέει ένα ναι ή κουνάει το φρύδι του. Και σαν και αυτήν την οικογένεια, πάρα πολλές οικογένειες. Πάρα πολλές. Δεν λέω ότι είναι όλες, αλλά είναι ο κανόνας. Ότι πέφτει ήδη το βάρος του μεγαλώματος και της διαπαιδαγώγησης και της διάδρασης με τα παιδιά στη μητέρα και ο πατέρας εξαιρείται από αυτό. Είτε γιατί ο ίδιος δεν θέλει να ασχοληθεί, είτε και γιατί η μητέρα δεν τον αφήνει να ασχοληθεί. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι ο κανόνας τα περισσότερα παιδιά να έχουν μεγαλώσει ή να μεγαλώνουν χωρίς ενεργή συμμετοχή του πατέρα. Κάτι άλλο θετικό είναι ότι οι καινούργιες οικογένειες που έχουν τώρα μικρά παιδιά στο προδημοτική ηλικία και στο δημοτικό σχολείο, πολλές από αυτές τις οικογένειες έχουν πατεράδες οι οποίοι συμμετέχουν. Αλλά μιλάμε για άτομα στην ηλικία μας, για άτομα που είναι πρόσωπα που είναι 20 χρονών, 30 κλπ. Συνήθως μεγάλωσα χωρίς ενεργό συμμετοχή του πατέρα. Δηλαδή ο πατέρας ήταν το λιγότερο ουδέτερος. Ή παρόν σωματικά. Τουλάχιστον στη δική μας κουλτούρα, λέει. Ναι, μιλάμε για Κύπρο και Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές και εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε αυτό τον bias ότι θεωρούμε ότι επειδή στη δική μας οικογένεια ήταν ή είναι ενεργό ασυμμετοχός ο πατέρας, συμβαίνει στις περισσότερες οικογένειες. Δεν συμβαίνει όμως. Όχι, όχι, δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Και αυτόν και το ανέφερα στα εισαγωγικά μου σχόλια, ναι, ναι, ότι πολύ σημαντική κοινωνική πραγματικότητα, η επιταγή της κοινωνίας γύρω από το ρόλο των φίλων, τι πρέπει να κάνει ένας άντρας και τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, και αυτό τι είναι να αλλάζει. Εγώ βλέπω με πολύ χαρά εξίσου και άντρες και γυναίκες και πατεράδες και μητέρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται, φέρνουν τα παιδιά τους στο ψυχολόγο, ρωτάει για τα παιδιά τους, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, κάνουν συμβουλευτική για τα παιδιά τους, εξίσου. Βλέπω όμως και περιπτώσεις που ακόμη υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι είναι έργο αποκλειστικά της μητέρας, ότι ο πατέρας δεν έχει να κάνει και κάτι ουσιαστικό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ λυπηρό και ακόμα πιο δύσκολο στις μέρες μας. Γιατί επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο πατέρας είναι ενεργός στο μεγάλωμα των παιδιών. Τα παιδιά, σε αυτή τη φάση. Ναι, σε αυτή τη φάση που βλέπουν τους συνομιλίκους τους να είναι ο πατέρας τους ενεργός, να παίζουν μαζί τους, να πηγαίνουν να κάνουν πράγματα μαζί, να περνά χρόνο μαζί και εκείνους ο πατέρας δεν, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί παλαιότερα ίσως να ήταν και η νόρμα να γινόταν αυτό. Τώρα που δεν είναι η νόρμα όμως, τώρα που άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Όσον αφορά στις συνέπειες που έχει για τα ενήλικα πλέον παιδιά, η απουσία του πατέρα από το μεγάλωμά τους, η απουσία της αγάπης του πατέρα από το μεγάλωμά τους. Είπες προηγουμένως ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία του πατέρα στο μεγάλωμα των παιδιών έχει θετική επίδραση πάνω στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ναι. Μήπως παίζει ρόλο και στην αυτοεκτίμηση και στη δυναμικότητα, ναι, ενός παιδιού. Στην αυτοεκτίμηση, στην κοινωνική αυτοεκτίμηση, στην σταθερότητα του χαρακτήρα, που αυτόν είναι και φυσικά και ιδιοσυγκρασιακό πρόσημο και πολύ ισχυρό μάλιστα, ωστόσο συντελεί και η παρουσία σταθερών γονέων στη ζωή του παιδιού.
αλλά και ο τρόπος που αυτοαντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Δηλαδή η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική, αν θέλεις, εικόνα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο πατέρας σε αυτό. Και σε αγόρια τα οποία μεγαλώνουν. Και σε αγόρια και σε κορίτσια. Συστηματική απουσία πατέρα και σε κορίτσι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα daddy issues. Είναι ένας όρος στα αγγλικά, daddy issues, θέματα με τον πατέρα, τον οποίο συνήθως το χρησιμοποιούμε για γυναίκες νεαρές, οι οποίες ελκύονται ερωτικά από μεγαλύτερους άντρες. Και λέμε έχει daddy issues η κοπέλα αυτή, δηλαδή προσπαθεί να λύσει τα θέματα που έχει με τον πατέρα της, προσπαθώντας να κάνει μια ερωτική σχέση με ένα μεγαλύτερο άντρα. Υπάρχουν στοιχεία για αυτά, ερευνητικά ή μόνο κλινικά ίσως? Νομίζω κλινικά, κλινικά καλύτερα. Ναι. Κλινικές περιπτώσεις, case studies, οι οποίες υπάρχουν για αυτό το θέμα. Αλλά δεν νομίζω, δεν έχω υπόψη μου τουλάχιστον. Κοιτάξτε, εμάς η ψυχοεκπαίδευση μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ τα ερευνητικά δεδομένα. Μας ενδιαφέρει η εφαρμογή στην πράξη χρήσιμων συμβουλών. Πώς πρέπει να το διαχειριστεί μια κοπέλα, αν αντιλαμβάνεται ένας άντρας? Γιατί υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι και οι οποίοι ελκύονται από πολύ μεγαλύτερους άντρες. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας νεαρός άντρας, ξέρω εγώ, 25 ετών και να ελκύεται από άντρες 50 ετών. Ή μια κοπέλα, ξέρω εγώ, να είναι 23, 24, 25 και να φτιάχνει σχέση με έναν άντρα 55 ετών. Δηλαδή, τα βλέπουμε αυτά. Πώς μπορεί ένα πρόσωπο να διαχειριστεί τα daddy issues, όταν βλέπει ότι στη σχέση θα πρέπει να πάει να τα δει σε ψυχοθεραπεία αυτά τα πράγματα? Γιατί του καθενός υπάρχει ένα ατομικό ιστορικό, υπάρχει ένας αρκετά στοιχεία, αν θέλεις, τα οποία συντελούν στο να γίνει αυτή η προσωπικότητα, η μοναδική προσωπικότητα, που μεμονωμένα πρέπει να τα δουν, να τα αναλύσουν και να δουν πώς έφτασε στο σημείο να επιλέγει για σύντροφο του κάποιον ή κάποιαν η οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερη. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, σε άλλον ηλικιακό φάσμα. Δεν μιλάμε τώρα να είναι ο άλλος 5-6 χρόνια μεγαλύτερο. Και αφού λένε ότι ως τα 15... Να είναι σε άλλον ηλικιακό φάσμα. Να μπορούσε δηλαδή να ήταν μητέρα κάποιου, να ήταν πατέρας κάποιου. Το άλλο το στοιχείο, αν ο πατέρας ήταν ναρκισσός, για παράδειγμα, παραμελητικός ναρκισσός, βρίσκουμε τον εαυτό μας να ελκυόμαστε από άνδρες που είναι επίσης παραμελητικοί ναρκισσοί. Ναι, αν ο πατέρας ήταν κακοποιητικό, να μας ελκύουν άνδρες κακοποιητικοί, για παράδειγμα. Και εκεί ο πατέρας μπορεί να παίξει ρόλο, αρνητικό ρόλο. Συνήθως όταν έχουμε στην οικογένεια έναν ναρκισσό, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που έχουμε δύο ναρκισσούς, και τρεις και τέσσερις. Ενώ να είναι και η μητέρα και ο πατέρας ναρκισσός, εκεί να δεις θέματα. Ο ένας παίρνει τον παθητικό ρόλο, δηλαδή αν είναι η μητέρα ναρκισσός, θα είναι ο παθητικός ο πατέρας. Οπότε το παιδί παίζει ανάμεσα στην ανοχή και στην παθητικότητα. Ανέχομαι και παθητικοποιούμε και θυματοποιούμε και προσπαθώ να επιβιώσω. Όταν έχουμε δύο ναρκισσούς, είναι πάρα πολύ κακοποιητική συνθήκη. Είναι πολύ τραυματική συνθήκη να έχεις δύο γονιούς ναρκισσούς, οι οποίοι, μάλιστα, δεν είναι παθητικός ναρκισσός, έστω ένας από τους δύο, είναι και οι δύο έκδηλοι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει ένα παιδί χωρίς να... Μα και με τον παθητικό όμως, Αριστονίκη, δηλαδή, μιλάμε αν έχεις ένα γονιό ναρκισσό και ένα άλλο γονιό είναι εξαρτωμένο. Έχεις δύο πολύ προβληματικά μοντέλα συνδεσιμότητας να παρακολουθήσεις και να επηρεαστείς από αυτά. Ναι, αλλά σκέφτου πόσο κακοποιητικό είναι να θέλουν και οι δύο την αμέριστη προσοχή και να είναι εντελώς αδιάφορο. Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πιο κακοποιητικό το μοντέλο, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας το νιώθει. Ο καθένας περιγράφει το μοντέλο στο οποίο έχει μεγαλώσει ότι είναι πιο κακοποιητικό από του άλλου. Ακριβώς, έτσι είναι. Το λέει και ο Σοφοκλής αυτό, στις τραγωδίες του. Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από τη δική μου συμφορά. Inside joke, αυτό ποιος το πιέσε, το πιέσε. Θέλω να καταλάβουμε ότι μπορεί να λέμε «Δεν με νοιάζει αν δεν με αγάπησε ο πατέρας μου» ή «Δεν με νοιάζει αν ο πατέρας μου με αγάπησε κακοποιητικά» ή «Αν με αγάπησε μη υγιώς». Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Το έχω ξεπεράσει. Αλλά
πάω και ερωτεύομαι ανθρώπους που έχουν παρόμοιο χαρακτήρα με τον πατέρα μου, ή πάω και κάνω φιλίες με ανθρώπους που έχουν παρόμοιο χαρακτήρα με τον πατέρα μου, επειδή μπορεί να μην το παραδέχομαι, να μην το παραδέχομαι ότι με ενοχλεί, μέσα μου όμως με ενοχλεί, οπότε μέσα από τις επιλογές ανθρώπων με τους οποίους συνδέομαι, προσπαθώ να πάρω τη ρεβάνς ή προσπαθώ να δουλέψω το αδούλευτο που έχω μέσα μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός με το ρόλο της μητέρας στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού και στη δημιουργία ψυχοπαθολογίας σε ένα ενήλικο παιδί. Δεν είναι μόνο η μάνα μας που αν ήταν αυστηρή, αν ήταν καταπιεστική, αν ήταν αδιάφορη, ήταν απόμακρη, μας προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα. Εξίσου και ο πατέρας, αν ήταν απόν ή αν ήταν παρόν με κακοποιητικό τρόπο, δημιουργεί ψυχολογικά θέματα. Δεν είναι αντιμετώπιση αυτών των κενών, των ελλείψεων και των τραυμάτων. Δεν μας νοιάζει, δεν με νοιάζει πως ήταν οι γονείς μου. Εγώ τώρα θα κάνω τη ζωή μου όπως θέλω. Επειδή ακριβώς η απόλυτη αγάπη από τον πατέρα ή η κακοποιητική σύνδεση με τον πατέρα επηρεάζει εξίσου όσο αυτή με τη μητέρα και τη βρίσκουμε μπροστά μας στη σύνδεση μας με τους ανθρώπους που έχουμε στην ενήλικη ζωή μας. Και ειδικά αν είμαστε ήδη γονείς ή αν θέλουμε ήδη να γίνουμε γονείς, πρέπει να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Και ο μοναδικός τρόπος επίλυσης είναι η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει πολύ στο να αποκτήσουμε ενημερότητα και ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, αλλά δουλεύουμε τα τραύματά μας, γεμίζουμε τις ελλείψεις μας, γεμίζουμε τα κενά μας μέσα από την ψυχοθεραπεία, που είναι η μοναδική οδός για να μπορέσει ένας άνθρωπος να καλύψει όλα εκείνα που δεν του έδωσαν οι γονείς του ή να ξεπεράσει τα τραυματικά που του έδωσαν. Και μάλιστα υπάρχει και πάρα πολύ θυμός όταν υπάρχει αδιαφορία του πατέρα, η παντελής απουσία του πατέρα προς τη μητέρα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, όπου επειδή ακριβώς ο ένας είναι εντελώς απόν, κατηγορείται η μητέρα γιατί ήταν ανεπαρκή στο ρόλο της, στο ρόλο του να καλύψει και τους δύο ρόλους δηλαδή, ή γιατί δεν έκανε κάτι για να γίνει επαρκής. Και αντίστροφα δεν θα το έλεγα τόσες πολλές περιπτώσεις, πολύ πιο λίγες είναι οι περιπτώσεις που είναι ο πατέρας σε ρόλο φροντιστικών και πάρα πολύ έτσι δοτικών, και η μητέρα η μη δοτική και η πιο αποστασιοποιημένη. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, συμβαίνουν, αλλά είναι πιο λίγες σε σχέση με την άλλη περίπτωση. Ίσως γιατί συνέβαλε και το κοινωνικό μοντέλο. Ποιος είναι ο άντρας, ποιος είναι η γυναίκα, τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος, στο παλαιόθεν. Γιατί είπαμε ότι πλέον ευτυχώς στείνουν να αλλάζουν τα πράγματα. Φυσικά ζούμε σε μια εποχή πολύ συγχυσμένη, πολύ μπερδεμένη ως προς τους ρόλους των φύλων, ακριβώς γιατί είναι η μετάβαση, πιστεύω ότι ωφέλει και η μετάβαση αυτή. Δηλαδή το να φύγουμε από το φαλοκρατικό μοντέλο του άντρα κουβαλητή και της γυναίκας υπηρέτριας και να πάμε στο ένα μοντέλο που να είναι εισάξι οι δύο άνθρωποι, και ο άντρας και η γυναίκα. Πρόσφατα βλέπαμε μία ταινία για τη ζωή της Υπατίας, που πέραν από το θυμό που ένιωσα για τις καταστάσεις της τότε εποχής, που δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, κατάλαβες εσύ, ήταν και αυτό ακριβώς, το πόσο αντιφατικό ήταν, ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή, του να είναι μια γυναίκα φιλόσοφος, μια γυναίκα έξυπνη, να δίνει συμβουλές στους άλλους, να έχει σχολή δική της, να μπορεί να ζήσει χωρίς άντρα, να αρνείται να παντρευτεί και να αρνείται να δηλώσει ότι ανήκει κάπου, ότι πιστεύει εκεί ή ότι είναι, ας το πούμε, όμηρος της αρφα κατάστασης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτόν είχε και το τέλος που είχε η συγκεκριμένη φιλόσοφος, πόσο βία ήταν τα πράγματα. Και έτσι όπως εξελίχθηκε η κοινωνική κατάσταση, φαίνεται ότι
Ήταν πάρα πολλά χρόνια αυτό το μοντέλο της απαξίωσης της γυναίκας και της αξίωσης του άντρα. Και πλέον, ναι, λοιπόν, αλλά στην ουσία όσον αφορά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αυτό το πατριαρχικό μοντέλο δίνει μεγάλη εξουσία στις γυναίκες ως προς τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και πολλές φορές αποκλεί τους άνδρες το αυστηρά πατριαρχικό μοντέλο. Και της ευθύνης. Ναι, αλλά όμως, ναι, ναι, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνδρες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι και οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν τον γονεϊκό ρόλο, αλλά οι γυναίκες τους δεν τους το επιτρέπουν. Ναι. Δεν αφήνουν τον πατέρα να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά γιατί θεωρούν ότι αυτές ξέρουν καλύτερα. Θέλω να πω το εξής ευχάριστο, ότι γνωρίζω αρκετούς πατέρες οι οποίοι μετά το διαζύγιο χρησιμοποιούν τον χρόνο που έχουν με τα παιδιά τους εξαιρετικά δημιουργικά, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα που έχουν τα παιδιά μαζί τους ή τις καθημερινές μέρες που έχουν τα παιδιά μαζί τους. Παίζουν με τα παιδιά τους, ασχολούνται με τα παιδιά τους, διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους και περιγράφουν μια πολύ πληρωτική εμπειρία με τα παιδιά, την οποία δεν μπορούσαν να την έχουν όσον ήταν μέσα στο γάμο. Και άρα πολλές φορές λένε, επιχειρηματολογούν διάφοροι εναντίον του διαζυγίου και το διαζύγιο καταστρέφει τα παιδιά. Εγώ γνωρίζω πραγματικά, προσωπικά, περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ζευγαριών που έχουν χωρίσει, και που ο πατέρας κατάφερε να αποκτήσει γονεϊκό ρόλο μετά το διαζύγιο. Είτε γιατί δεν το επιτρεπόταν προηγουμένως, είτε γιατί δεν το είχε σκεφτεί προηγουμένως να το κάνει, να το πράξει. Και υπάρχει και αυτή η νέα μορφή σχέσης πατέρα και παιδιού, η οποία είναι μια σχέση που είναι, έχει μια τακτικότητα του στυλ, είτε τις μισές μέρες το παιδί είναι με τον πατέρα και εκείνες τις μέρες που είναι... Ναι, η συνεπιμέλεια, εκείνες τις μέρες που είναι τον πατέρα, ο πατέρας αναλαμβάνει συνειδητά το γονεϊκό ρόλο και δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς γιατί είναι μόνος του για να τον κάνει, ή αν είναι Σαββατοκύριακο και κάποιες μέρες στην εβδομάδα και εκείνες τις μέρες το κάνει. Δεν ξέρεις, εγώ είμαι πολύ προμέν. Εσύ και η κόρη μου είστε φεμινίστρες, εγώ είμαι προμέν. Είμαι υπέρ των όλων των ανθρώπων, και των ανδρών και των γυναικών, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι άνδρες οι οποίοι είναι ψυχολογημένοι και ευαίσθητοι αδικούνται επίσης από το πατριαρχικό μοντέλο. Δεν είμαι μόνο φεμινίστρια. Άφησα πίσω εκείνη την εποχή. Εντάξει, ρε, πλάκα σου κάνω. Πλάκα σου κάνω. Εντάξει, γι' αυτό συζητούμε δυο μαζί για να βάζει input η κάθε μια και να συμπληρώνει κάτι που δεν προλάβαινε να πει άλλη. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Νομίζω θα γίνει επίσης hit όπως το προηγούμενο για το κόρες που μεγαλώνουν χωρίς αγάπη από τις μητέρες τους και αυτό για παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς την αγάπη ή την απουσία των πατεράδων τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευστομική. Εγώ σας ευχαριστώ. Yeah.